Οστεοαρθρίτιδες. Οστεοαρθρίτιδα ή εκφυλιστική αρθρίτιδα. Ορισμός. Είναι η συχνότερη εκφυλιστική αρθροπάθεια των διαρθρώσεων του ανθρώπου. Αιτιολογία. Μπορεί να εμφανιστεί α λόγω τραυματισμού, β επαγγέλματος ή ασχολίας, όπου επιβαρύνονται συστηματικά ορισμένες αρθρώσεις. Παθογένεση. Πρόκειται για μη φλεγμονώδη και μη συστηματική αρθρίτιδα. Χαρακτηρίζεται από προοδευτικά επιδεινούμενο εκφυλισμό και απώλεια χόνδρου σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Κάτω από τον κατεστραμμένο χόνδρο σχηματίζονται οστεόφυτα, άκανθες, που περιορίζουν σημαντικά την κινητικότητα της άρθρωσης. Η τελική κατάληξη της φλεγμονώδους διαδικασίας είναι η εξάρθρωση και η παραμόρφωση της άρθρωσης. Η προσβεβλημένη άρθρωση καταλήγει σε αναπηρία. Κλινική εικόνα. 1. Πόνος και δισκαμψία. Η νόσος εκδηλώνεται με βαθύ πόνο και πρωινή δισκαμψία στις προσβεβλημένες αρθρώσεις. Αρθρώσεις οι οποίες συνήθως προσβάλλονται. Συνήθως προσβάλλονται οι αρθρώσεις που φέρουν το βάρος του σώματος ή χρησιμοποιούνται περισσότερο, όπως τα ισχία, τα γόνατα και οι αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης, κυρίως αυχενική και οσφυλική μοίρα. 2. Κρυγμός. Ο κρυγμός είναι ένας χαρακτηριστικός ήχος τριβής κατά την κίνηση της προσβεβλημένης άρθρωσης, γύρω από την οποία διαπιστώνεται αυξημένη θερμοκρασία. Συνέπειες από την δυσχρηστία της άρθρωσης. Η δυσχρηστία της άρθρωσης λόγω του πόνου μπορεί να προκαλέσει ατροφία των μυών. Όσοι του Χμπέρατμ και Μπόκορτ. Είναι οστικές προεξοχές που αναπτύσσονται στις άπο και στις εγγύς μεσοφαλαγικές αρθρώσεις αντίστοιχα και είναι εμφανείς στον ακτινολογικό έλεγχο. Δυσκολία στη βάδιση μπορεί να προκύψει σε προσβολή της σπονδυλικής στήλης και συμπίεση των νεύρων λόγω στένωσης του νοτιαίου σωλήνα. Επιδημιολογία. Η πάθηση είναι συχνή στους ηλικιωμένους, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία. Διάγνωση. 1. Εργαστηριακός έλεγχος. Η ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών, ΤΚΕ, και η συαντιδρόσα πρωτεΐνη αυξάνονται μόνο εφόσον συνυπάρχει φλεγμονή. 2. Ακτινογραφίες μαγνητική και αξονική τομογραφία. Από τις απεικονιστικές μεθόδους, οι απλές ακτινογραφίες ρουτίνας αλλά και η μαγνητική και αξονική τομογραφία ενδείκνυνται για να εντοπιστούν οι παραμορφώσεις των αρθρώσεων ιδίως της σπονδυλικής στήλης. Στις πάσχουσες αρθρώσεις ο φυσιολογικός διαφανής, ανοιχτού και ανού χρώματος χόνδρος γίνεται θαμπός και κίτρινος με ρογμές, διαβρώσεις και έλκη με λέπτυνση του χόνδρου. Το αρθρικό διάστημα συρρυκνώνεται και σχηματίζονται οστεόφυτα, οστικές περιοχές. Θεραπεία. 1. Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη. Φυσικά προϊόντα των χόνδρων των οστών όπως γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη χορηγούνται ως διατροφικά συμπληρώματα ή ως τοπικά αναλγητικά με τη μορφή κρέμας και προσφέρουν ανακούφιση από τον πόνο. 2. Πλούσια διατροφή σε ω3 και ω6 λιπαρά. Επίσης πλούσια διατροφή με ω6 και ω3 λιπαρά οξέα που βρίσκονται στα ψάρια και σε λάδια σπόρων δρά ευνοϊκά. 3. Θερμά επιθέματα και ψυχρά επιθέματα και περιπτώσεις χρήσης τους. Θερμά επιθέματα για μείωση των μυϊκών σπασμών συντελούν στην ελάττωση του πόνου, σε αντίθεση με τα ψυχρά επιθέματα που είναι κατάλληλα σε περιπτώσεις οξείας φλεγμονής των αρθρώσεων. Φαρμακευτική θεραπεία. 1. Μσαφ και μυοχαλαρωτικά. Φαρμακευτικά, συνιστώνται τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και τα μυοχαλαρωτικά. 2. Εδωαρθρική έγχυση κορτιζόνης. Σε μερικές επιβαρημένες περιπτώσεις συνιστάται εφάπαξ ενδοαρθρική έγχυση κορτιζόνης. Θεραπεία με βλαστικά εμβριονικά κύτταρα. Θεραπείες με βλαστικά εμβριονικά κύτταρα βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις οποίες επιχειρείται η χορήγηση και η εγκατάσταση εμβριονικών κυττάρων από το μυελό των οστών στις αρθρώσεις με στόχο την ενεργοποίηση και την αναγέννηση του χόνδρου. Χειρουργική θεραπεία. Ενδείξεις για την διενέργεια χειρουργικής θεραπείας. Χειρουργική επέμβαση συνιστάται σε περίπτωση μη υποχώρησης του πόνου και των συμπτωμάτων με τη συντηρητική αγωγή. Ολική αρθροπλαστική. Με τη χειρουργική επέμβαση επιχειρείται η ολική αντικατάσταση οποιοδήποτε προσβεβλημένης άρθρωσης με προσθετικό σύστημα, με συνηθέστερη την ολική αρθροπλαστική των ισχύων και των γονατών. Πρόληψη. Μείωση του σωματικού βάρους. Η παχυσαρκία προκαλεί υπερβολική μηχανική καταπώνηση των αρθρώσεων των ισχύων και του γόνατος λόγω του πρόσθετου βάρους. Συνιστάται διατήρηση του βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα και αποφύγη αθλημάτων ή δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό των αρθρώσεων με συνήθη κατάληξη την οστεοαρθρίτιδα.